Ποτέ δεν είδα τόσο μεγαλόπρεπη πομπή στη θάλασσα, αφότου υπάρχω και πνέω. Εσύ δεν την είδες, νότε? Ποια πομπή εννοείς, Ζέφυρε? Και ποιοι έπαιρναν μέρος? Έχασες το πιο ευχάριστο θέαμα, που παρόμοιό του δεν θα δεις ποτέ ξανά. Είχα δουλειά στην Ερυθρά θάλασσα και φύσηξα επίσης σε κάποια περιοχή της Ινδίας, στα παράλια της χώρας. Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μου μιλάς. Πες μου, ξέρεις τον Αγίνωρα από τη Σιδώνα? Ναι, ναι, τον πατέρα της Ευρώπης. Και λοιπόν? Για αυτή την κοπέλα θα σου διηγηθώ. Μήπως ο Δίας είναι ερωτευμένος μαζί της εδώ και καιρό? Τούτο το ξέρω από παλιά. Για τον έρωτα μπορεί να ξέρεις. Άκου όμως τι έγινε στη συνέχεια. Η Ευρώπη, παίζοντας, κατέβηκε προς την ακτή μαζί με τις φιλενάδες της. Τότε ο Δίας πήρε τη μορφή τάβρου και έπαιζε μαζί τους. Πάρα πολύ όμορφος, γιατί ήταν κατάλευκος, με ωραία στριφογυριστά κέρατα και ήμερο βλέμμα. Πηδούσε λοιπόν κι αυτό στην ακρογιαλιά και μούγκριζε τόσο γλυκά που η Ευρώπη τόλμησε να ανέβει πάνω του. Μόλις έγινε αυτό, ο Δίας όρμησε προς τη θάλασσα με κίνη στην πλάτη του, έπεσε μέσα και κολυμπούσε. Αυτή τότε τρομοκρατήθηκε πολύ. Με το αριστερό χέρι κρατιόταν από το κέρατο για να μην πέσει και με το άλλο κρατούσε το πέπλο της που ανέμιζε. Ευχάριστο το θέαμα που είδε, Ζέφυρε, αλλά και ερωτικό. Το Δία να κολυμπά και να μεταφέρει την αγαπημένη του. Κι όμως ό,τι ακολούθησε ήταν πολύ πιο ευχάριστο, νότε. Η θάλασσα έμεινε αμέσως ακυμάτιστη, ηρέμησε και έγινε λάδι. Όλοι εμείς κάναμε ησυχία και τους ακολουθούσαμε, απλοί θεατές των συμβάντων, ενώ έρωτες πετούσαν δίπλα λίγο πάνω από τη θάλασσα, ώστε να χαϊδεύουν πότε-πότε με την άκρη του ποδιού τους το νερό και κρατώντας αναμένες δάδες τραγουδούσαν τον Ημένεο. Και οι νηριείδες βγήκαν στην επιφάνεια και πήγαιναν δίπλα-δίπλα, καβάλα στα δελφίνια, χειροκροτώντας, ημίγυμνες στα περισσότερα μέλη του σώματός τους. Το γένος των Τριτώνων επίσης χόρευε γύρω από την κοπέλα. Ο Ποσειδώνας εξάλλου ανέβηκε σε άρμα με την Αμφιτρίτη τη γυναίκα του πλάι του και άνοιγε χαρούμενος δρόμο για τον αδελφό του που κολυμπούσε. Το αποκορύφωμα ήταν πως δυο Τρίτωνες μετέφεραν την Αφροδίτη, ξαπλωμένη σε κοχύλι, να ρένει την ύφη με κάθε λογής άνθη. Όλα τούτα γίνονταν από τη Φινίκη μέχρι την Κρήτη. Όταν όμως βγήκε στο νησί, ο Ταύρος δεν φαινόταν πια, αλλά ο Δίας πήρε από το χέρι την Ευρώπη και την οδήγησε στο δικταίο άντρο, κατακόκκινη και με το βλέμμα χαμηλωμένο, γιατί είχε πια καταλάβει πού πήγαινε. Τότε εμείς πέσαμε ο καθένας στο πέλαγος προς διαφορετικές κατευθύνσεις και βυθιστήκαμε στα κύματα. Παιδιά κάτω στον κάμπο δε μιλάν με τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν έναν τρελό, τον επνίγουν με τα χέρια και τον γένε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αυγερινού, να χαρίσεις τα παιδιά μας λίγα χνάδια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στο κυνηγάνε τους αστούς, πεζοκόβουν τα κεφάλια
κάτω στον κάμπο κόβουν δέντρο λιβάνιες και στολίζουν τα πηγάδια για να πέσουν μέσα οι νιές. Τα παιδιά μες στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα άμφια και τον πάν στην αγορά. Έλα κόρη της Ελλήνης, έλα κι άναψε φωτιά, κοίτα τόσα παλικάρια που κοιμούνται στη νύχτια. Τα παιδιά δεν έχουν μνήμη, τους προγόνους τους πουλούν κι ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει, γιατί ευθύς μελαγχολούν.